όλοι αυτοί είναι θύματα της εξουσίας. Μια που το ανοίγεις, κάποιοι έχουν περιγράψει ότι αυτός είναι ένας αστικός μύθος. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι αστικός μύθος, γιατί το ζήσες με τα μάτια σου και έτσι και με το αίμα των συντρόφων σου πάνω σου. Κοίταξε, Αντρέα, περί αστικού μύθου, δεν είχε όλη τη διάθεση η Χρυσή Αυγή να το μετατρέψει εκεί πέρα. Και βέβαια και οι δεξιές κυβερνήσεις το ίδιο θέλανε να το αποτρέψουν γι' αυτό. Όμως είναι γεγονός, τα έχουμε ζήσει, δεν μπορεί κανείς μα κανείς να μας διαψεύσει. Φαντάζομαι ότι εμείς περάσαμε από μια παρανομία. Μας είχαν συλλάβει στην ΕΣΑ, γνωρίσαμε τι σημαίνει το ΕΑΤΕΣΑ, το ΚΕΣΑ και όλα αυτά. Αλλά αυτά περάσανε. Για τις νεότερες γενιές, εκείνο που μένει είναι ένα σύνθημα, το οποίο το λέγαμε και εγώ τουλάχιστον το λέω και τώρα. Ένα, δύο, τρία, πολλά πολυτεχνία. Ίσως αυτό ταιριάζει πιο πολύ εδώ στην ΕΑΤΕ. Τίποτα, Γιώργος Φιλιππάκης, νομίζω ότι το τελευταίο δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Τι να πεις, τι να ξέρεις, όταν λέμε βία στη βία της εξουσίας, έχεις τα μάτια που σε χτυπάνε και σε ξαποστέλνουν. Για να σταματήσουμε να λέμε, καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Σήμερα από τις 4 το πρωί υπάρχει μια απίστευτη βία, παγκόσμια πρώτη, η αστυνομία, οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να μπαίνουν να συλλάβουν τους κακούργους της δημόσιας τηλεόρασης της νόμιμης. Αν δεν θυμάστε το περασμένο Σάββατο που με έχεις καλέσει στην εκπομπή σας το πρωί, είχαμε σας είχα πει για την κρατική βία. Η κρατική βία είναι το χειρότερο που μπορεί να υπάρξει. Αυτή βιώνουμε και τώρα. Νομίζω η κρατική βία τα λέει όλα. Είναι χειρότερη από οποιαδήποτε βία. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και σας ευχαριστούμε για όλα που έχεις κάνει και μάλλον που θα κάνεις. Ελπίζω να είμαι μαζί σας συνέχεια. Θα τα πούμε. Δεν κινδυνεύει κανείς να μας προτιμάμε να προσκυνθούμε στην ΕΡΤ. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε. Η συνάδελφός μας, Μάγδα Ντρούμπουλα, είναι εδώ. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Είναι σαν το επώνυμό σου. Ναι, δεν χρειαζόταν κάτι μερικές φορές. Λοιπόν, ήσουν και εσύ εδώ. Αγωνίστηκες μαζί μας, θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι άλλο πολύ πιο εύκολο, να έχεις φύγει, να έχεις πάει κάπου αλλού και να ήταν τα πράγματα τουλάχιστον λίγο πιο ρόδινα όπως λένε κάποιοι ότι είναι. Θα μπορούσα να είχα περάσει ώρες με τα παιδιά μου, τα οποία με στερηθήκανε από το σπίτι, με στερήθηκε η οικογένειά μου, αλλά εδώ πέρα είχαμε ένα στόχο, ένα σκοπό όλοι μαζί. Έπρεπε να αντισταθούμε σε αυτό που γίνεται. Η ΕΡΤ ήταν για μας το σπίτι, δεν ήταν μια οποιαδήποτε δουλειά. Ήτανε μία δουλειά η οποία είχε ιδανικά, δεν κολλάγαμε, δεν χτυπάγαμε σφραγίδες, δεν δουλεύαμε σε απρόσωπα γραφεία. Κάναμε τη δουλειά μας επειδή την αγαπάγαμε, την πιστεύαμε, υπήρχε δημοκρατία. Μάγα, να πούμε ότι είσαι μοντέρ, έτσι, μοντέζ, ξέρω εγώ, ναι, μοντέζ, σωστά για να το πούμε. Και να πούμε ότι είχες κάνει ακόμη και τον καιρό, άκουγα, δηλαδή έκανες 1000 πράγματα, κάναμε όλοι μαζί. Πόσοι? Μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Είναι συντονισμένοι στο airtopen.com και pressproject.gr. Καλούμε αυτούς τους ανθρώπους έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ο κόσμος αυτός, στο πλευρό των εργαζόμενων, των απολυμμένων εργαζόμενων της ΕΡΤ, είναι η ασπίδα της δημοκρατίας. Ξαναλέω, μισό εκατομμύριο άνθρωποι βλέπουν αυτό που κάνετε εδώ αυτή τη στιγμή, παιδιά. Που κάνουμε, Νίκο Ιωαννίδη. Λοιπόν, ναι. Μάγδα, να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, με αφορμή αυτό που είπε ο Νίκος Ιωαννίδης τώρα, ότι όταν ξεκινήσει η φωτιά σε ένα σπίτι, θα καούν και τα διπλανά αργά ή γρήγορα. Αυτό πρέπει να αφυπνίσει συνειδήσεις και μυαλά. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, γιατί και εμείς, πριν μας χτυπήσει την πόρτα αυτό που έγινε στην ΕΡΤ, μπορώ να πω ότι σε κάποιο βαθμό είχαμε εφησυχαστεί. Λοιπόν, τώρα που λοιπόν σε εμάς χτύπησε την πόρτα... Μας έπνιγαν είναι... όμως και κάποιες διοικήσεις. Να τα πούμε όλα αυτά, αυτό έτσι. Είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα και δουλεύαμε και υπήρχε ένα παιχνίδι πίσω από τις πλάτες μας και πάνω από τα κεφάλια μας, το οποίο εμείς αναγκαστικά το δεχόμαστε. Πάντα φωνάζαμε, πάντα λέγαμε, παιδιά δώστε μας δουλειές, να δουλέψουν τα στούντιο, οι ψηφιακοί, τα μηχανήματα της ψηφιακής, που ήταν μια περιουσία ολόκληρη και κάποια στιγμή σταμάτησαν να δουλεύουν. Και εμείς λέγαμε θέλουμε δουλειά, θέλουμε να λειτουργήσουμε όλον αυτό τον εξοπλισμό που υπάρχει, να βγάλουμε εκπομπές, να μην δίνονται έξω τα χρήματα σε εξωτερικούς παραγωγούς, να μην παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι, να μην γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι στις πλάτες μας. Και κανένας δεν μας άκουγε. Αυτό που τους προτείναμε όμως, Μαγραμού, τους χάλαγε τη μαγιά, γιατί ήταν συγκεκριμένο αυτό που γινόταν.
τη μεστόχευση, έτσι. Ονόματα όμως και καταστάσεις τα βγάζαμε αυτά. Απλώς κάποιοι δεν τα διάβασαν. Πάντα αυτό γίνεται, Ανδρέα. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να καταλάβουν και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δέχεται αυτό που τους, που τους δίνεται έτοιμο, την έτοιμη τροφή. Αυτό που ακούνε τώρα, που βλέπουν στα ιδιωτικά κανάλια και λένε έλα στην ΕΡΤ ήταν καταληψίες, έλα μωρέ γινόταν μεγάλο παιχνίδι, έλα το μεγάλο φαγωγότη. Όχι λοιπόν, δεν γινόταν μεγάλο φαγωγότη, τουλάχιστον από εμάς, από εμάς τους εργαζόμενους. Το ξέραμε τι γίνεται, δίναμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αλλά εμείς δουλεύαμε, δουλεύαμε με πάθος. Άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο, δουλεύαμε με πάθος. Ξεχνάγαμε τα Σαββατοκύριακα, ξεχνάγαμε τις αργίες, ξεχνάγαμε την προσωπική μας ζωή. Γιατί η δουλειά που κάναμε στην ΕΡΤ είχε μια ιδιαιτερότητα. Να σου κάνω μια ερώτηση, Μάγδα. Το έχουμε κάνει και με τον Νίκο και την Μαρλένα Κατσίνη αυτήν την ερώτηση πολλές φορές. Δεν υπολόγισαν αυτοί που δουλεύουν και παίρνουν αρκετά χιλιάρικα το μήνα για την επικοινωνία της κυβέρνησης, ότι η ΕΡΤ για κάποιους βλαμμένους ήταν ιδέα. Έτσι. Σε τι λέω βλαμμένους. Εντός πολλών εισαγωγικών. Συναισθηματικά δεμένων με μια ιδέα. Ναι, γιατί έτσι είναι η ζωή μου, έτσι είναι τα ιδανικά μου. Έτσι συμπεριφέρομαι στους φίλους μου, έτσι συμπεριφέρομαι στην οικογένειά μου. Δεν ήταν ένα επάγγελμα. Όχι, όχι. Γιατί είμαστε κάποιοι άνθρωποι ρομαντικοί της ζωής. Δεν ξέρω πώς μπορείς να μας χαρακτηρίσεις, αλλά όχι βλαμμένος σίγουρα. Ξέρεις τι εννοώ βλαμμένος. Ο βλαμμένος αυτός που αγαπάγαμε μια ιδέα και αγαπάγαμε αυτό το μαγαζί, όπως το λέγαμε, πολύ διαφορετικά από ό,τι πίστεψαν κάποιοι που κάνουν επικοινωνία στην κυβέρνηση. Αυτό και βάζουν χειροπέδες πόρτες. Μιλάμε για τελείως διαφορετικούς ανθρώπους, για άλλα ιδανικά ζωής, για άλλες προοπτικές ζωής. Γιατί εμείς δεν θέλαμε να βολευτούμε πίσω από τα γραφεία μας και τις θέσεις μας. Εμείς θέλαμε να προσφέρουμε. Να προσφέρουμε στον εαυτό μας και μετά να προσφέρουμε και στο σύνολο, σε αυτό που στον κόσμο που έβλεπε. Νιώθαμε ότι κάναμε κάτι διαφορετικό. Σίγουρα κάναμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, φαίνεται. Θέλω να πω, ναι, και θέλω να πω επίσης ότι αναγκαζόμαστε να εξυπηρετήσουμε είτε τις πολιτικές ιδέες κάποιες φορές, είτε τις ερωτικές ιδέες, τα ερωτικά συνοικέσια που γινόταν εδώ πέρα στην ΕΡΤ. Και μέχρι τελευταία στιγμή όταν εμάς μας μειώνανε το μισθό, εντάξει, και έπρεπε να περάσουμε με 800 και με 1000 ευρώ, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνανε 4.000, 6.000 το μήνα, επειδή είχαν κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Αλλά γιατί γυρίζουνε μετά και κατακρίνουνε εμάς, για ποιο λόγο. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ λόγισα. Ε? Πολύ λόγισα. Όχι, καθόλου. Μίλησες λίγο περισσότερο από τον καιρό που λες τώρα τελευταία με την πολύ συσυχή σου φωνή. Λοιπόν, ρε παιδιά. Άκουσα ότι έχουμε 600.000 τηλεθεατές και γύρισα πίσω. Μισό εκατομμύριο, ήρθε να γίνεις και εσύ διάσημη. Δεν θέλω ότι μου πάρετε τη δόξα τώρα, είμαι από το πρωί. Ο Νίκος ο Μιχαλίτσης. Μισό λεπτό, έχουμε κάτι. Ο κύριος Διάκος.